Κύπρι, χαλαρώστε. Είμαι εντελώς. Χαλαρώστε. Ο πρόγραμμά μας είναι στη ΔΕΘ, είναι τυπωμένο, το ξέρει ο κόσμος, είναι συζητήσεις. Αυτά που λέει το εξής, ότι εμείς θέλουμε μια δίκαιη φορολογία. Έτσι. Μια δίκαιη φορολογία που δεν θα τα παίρνουμε από τους χαμηλόμισθους, οι οποίοι έχουν πληγεί τα περισσότερα. Τι σημαίνει αυτό? Ο έμφυα είναι ένας άδικος νόμος, γι' αυτό και θα τον καταργήσουμε. Γιατί είναι ένας άδικος νόμος? Γιατί δεν βάζει κριτήριο αν αυτός ο φορολογούμενος είναι εργαζόμενος ή δεν έχει. Πρέπει να πληρώσουν όλοι οι ίδιοι. Εμείς λέμε ότι θα βάλουμε 12% αφορολόγητο. 12.000 ευρώ. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. 12.000 ευρώ, ναι. Ευρώ αφορολόγητο. Και από εκεί και πέρα θα είναι ένας μεγάλος συντελεστής. Σε αυτούς παίρνουν πάντα. Απλά αυτό που λέει ο κ. Νεράτσι, καταλαβαίνω απλά, είναι ότι δεν είναι σαφές ποιο είναι πούμε, το όριο της αξίας του φόρου μεγάλης ακίνησης περιουσίας. Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, ναι, μην με διακόπτετε. Ναι, λέμε ότι αυτά θα βγουν με την επόμενη φάση και με τη διαπραγμάτευση που θα βγουν οι αντικειμενικές αξίες. Εμείς λέμε λοιπόν ότι όταν είναι πρώτος κ. Τσακαλώτου, είναι στο τραπέζι, αλλά είναι στη δικιά μας λογική, ότι χρειαζόμαστε τη φορολογία. Αυτό ισχύει. Έτσι. Αλλά αντί να το πάρουμε από τους χαμηλόμισθους, θα πάρουμε από τους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να το δώσουν. Δηλαδή, όταν βγάζεις 80.000 ευρώ το χρόνο, που σημαίνει 7.000 το μήνα, τότε θα έχεις μεγαλύτερο συντελεστή στη φορολογία. Αυτό είναι ένα κράτος δικαιοσύνης, αυτό είναι ένα κράτος που το κάνει εφικτό να κινηθεί η φορολογία. Γιατί από αυτούς που δεν έχουν, όχι μόνο τους εξαθλιώνεις, τους στερεύεις, αλλά δεν μπορείς και να τα πάρεις. Οπότε αυτή είναι η λογική μας. Γενικά εμάς η λογική μας είναι ένα κράτος δικαίου γύρω από αυτό το πράγμα. Τώρα να πω κάτι. Επειδή έχει πέσει πολύ στο τραπέζι αυτό με τη φορολογία, ό,τι ακούγεται, έτσι παίρνουμε κομματάκια. Και το βέβαια το... Δεν έχουμε μέσα σε αυτά τα κομματάκια που πέφτουν από παντού, δεν έχουμε συζητήσει πάρα πολύ κεντρικά θέματα, ας πούμε. Γιατί αυτή η περίοδος που περάσαμε δεν ήταν μόνο θέμα οικονομικών, έτσι, που αυτό βέβαια είχε αντίκτυπο στους ανθρώπους για τα οικονομικά. Ναι, γι' αυτό αναστενάζουν, γιατί είναι ένα από τα θέματα τα οποία υπάρχουν στην οικογένεια. Και από άλλα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ένα πράγμα που χάσαμε είναι συρρυκνώθηκε πάρα πολύ η δημοκρατία. Εμείς λοιπόν όταν βγούμε. Όταν λέτε συρρυκνώθηκε η δημοκρατία, κλείσαμε την όλοι οι νόμοι περνούσαν από τη Βουλή με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ναι. Υπήρχε μεγάλη καταστολή, πώς να πω, εργασιακές σχέσεις. Όταν λέτε καταστολή, μιλάτε και για τα ΜΑΤ, για αυτό που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τσιπάω τώρα αυτό. Δεν τσιπήσετε, κύριε Κατριβάρο. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Έχουμε βγάλει απεργίες καταχρηστικές. Έχουμε τις συλλογικές συμβάσεις. Έχουμε καταργήσει. Έχουμε γυρίσει στο μεσαίωνα. Αυτά όλα συρρυκνώνουν τη δημοκρατία, τα κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα. Να πω κάτι. Γιατί πέρα από το μνημόνιο υπάρχουν και δικαιώματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν υποστηρικτεί χωρίς να ξοδέψουμε φράγκο. Για παράδειγμα. Καταρχήν, μια δημόσια τηλεόραση. Αυτό οφείλουμε και θα το κάνουμε. Θα ανοίξουμε μια δημόσια τηλεόραση, θα ανοίξουμε την ΕΡΤ. Έτσι. Κοστίζει κάτι πάντως. Ναι, αλλά κοστίζει. Δηλαδή, βεβαίως. Όχι, κόστος, όχι. Ήταν πολύ μεγάλο το κόστος να τον κλείσουμε. Έτσι. Και όλο αυτό που μας. Το κόστος της. Θα μπορούσαμε να είχαμε το σύμφωνο συμβίωσης, για παράδειγμα. Για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ένα πράγμα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, ένα πράγμα δημοκρατικό, ένα πράγμα ισονομίας, ένα πράγμα που καλύπτει, ας πούμε, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας που δεν έχει ίδια... Άλλο. Έτσι, βάζετε κάποια θέματα, ναι. Εργασιακές σχέσεις, σας έχω πει. Η πρόσβαση πλέον, η πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά, έτσι, η εργασία, η υγεία, όλα αυτά είναι θέματα δημοκρατίας. Το ότι οι φτωχοί, ας πούμε, μπαίνουν στο περιθώριο και συρρυκνώνται τα δικαιώματά τους και η δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση στα αγαθά, αυτό είναι και θέμα δημοκρατίας. Ναι. Οι θεσμοί. Επειδή δεν θέλω να τσιμπήσετε, κυρία Κατριβάνου, θέλω να επανέλθω στο ερώτημά μου, μια και θέσατε θέμα δημοκρατίας. Ναι. Για παράδειγμα, επειδή ακούστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θέλω τη δική σας άποψη, μια και το συζητάμε. Θα πρέπει να υπάρχουν ή όχι τα ΜΑΤ? Αν έχετε κάποια άποψη. Εμείς καταρχήν, επειδή το θέμα ΜΑΤ είναι και θέμα ασφάλειας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι η ασφάλεια είναι ένα αγαθό, το οποίο δεν το έχει καμία κυβέρνηση, έτσι, αλλά μπρατσέτα, ούτε. Όλοι θέλουμε την ασφάλεια. Εμείς θεωρούμε ότι βασικά η ασφάλεια, να σας δώσω, δίνεται από ένα κράτος πρόνοιας. Δηλαδή, επειδή εγώ ασχολήθηκα την προηγούμενη περίοδο με τα δικαιώματα, έτσι.
Όπου υπήρχε λοιπόν τοξικοεξαρτημένο στο δρόμο, όπου υπήρχε άστεγος, έτσι, όπου υπήρχε πρόβλημα με ψυχικά ασθενείς, οπουδήποτε, αντί να πηγαίνουν οι μονάδες, οι αντίστοιχες, οι κοινωνικές υπηρεσίες να το αναλάβουν, αντί να υπάρχουν δομές να το αναλάβουν, πήγαιναν οι αστυνομικοί, τους οποίους δεν τους πέφτει αυτό το πράγμα. Ούτε το ήθελαν οι άνθρωποι, ούτε την εκπαίδευση είχαν, ούτε την αρμοδιότητα. Έχουν αναλάβει λοιπόν η αστυνομία όλο το φάσμα της αντιμετώπισης, ναι, του κράτους πρόνοιας που δεν υπάρχει. Άρα λέτε όχι σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Άρα λέμε όχι σε αυτό το κομμάτι. Άρα, το βασικό. Ναι. Θα γίνονται διαδηλώσεις με το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε. Διαδηλώσεις, νομίζω ότι ο κόσμος, εμείς αυτό που ζητάμε είναι ότι ο κόσμος θα είναι στον δρόμο για να μας στηρίξει, για να μας ελέγξει. Αλλά βασικά εμείς ζητάμε. Επειδή έχουν δίκιο. Εμείς ζητάμε τον κόσμο να είναι μαζί μας, γιατί χρειαζόμαστε τον κόσμο για να συνδημιουργήσουμε. Μάλιστα. Και ένα λεπτό μόνο να πω γι' αυτό. Και όταν λέμε... Δεν έχουμε, η αλήθεια είναι πολλά λεπτά. Μισό λεπτό. Ναι. Για μας είναι κρίσιμη η αυτοδυναμία και να καλούμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ για την αλλαγή που λέμε. Όμως για μας το κρισιμότερο, ναι, ναι, πέρα από αυτό, είναι ο κόσμος να είναι μαζί μας στην επόμενη φάση, γιατί εκεί στηριζόμαστε. Δεν στηριζόμαστε στα μεγάλα κεφάλαια. Στηριζόμαστε στους ανθρώπους που έχουν δεινοπαθεί στην προηγούμενη περίοδο και να μας και μέσα από διαβουλεύσεις, συζητήσεις, συνδιαμόρφωση προγραμμάτων, να βγει η καινούργια Ελλάδα όταν ο άνθρωπος νιώθει ότι υπάρχει το πλαίσιο, να βγάλει το δυναμικό του και ευχαριστώ να πολύ, κυρία Κατριβάνου. Εκεί καλούμε τον κόσμο μαζί μας και εκεί, πώς να σου πω, αυτό είναι το backup μας. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Πιερακάκη. Κύριε Πιερακάκη, ο χώρος της κέντρου αριστεράς, έτσι όπως το...